Ξεκίνησε χτες μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Ολοκληρώθηκε μάλλον η εκλογή του Προεδρείου. Έχουμε μια περίεργη Βουλή. Δεν είναι μόνο την οκτακομματική Βουλή, αλλά η σύνθεση. Γιώργο μου, θα είμαι ειλικρινής παρουσία όλων. Καταρχήν, εγώ δεν θα σχολιάσω τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Στη μετεκλογική περίοδο και μετά από μια ήττα, όπως οι ίδιοι την έχουν αποκαλέσει, συντριπτική, θα βγουν πολλοί, θα μιλήσουν πολλοί, θα λύσουν τα προβλήματά τους με τον τρόπο που θεωρούν εκείνη καλύτερο. Και δεν είναι και ωραίο πράγμα να πάνε να κατέβεσαι μέσα στη σούπα που προσπαθούν οι άλλοι να ζεστάνουν, να κρυώσουν, να την τακτοποιήσουν, εν πάση περιπτώσει. Μείνουμε στη Βουλή όπως την είπες. Η Βουλή οκτακομματική δεν είναι η πρώτη φορά που έχει υπάρξει. Έχει υπάρξει και στις προηγούμενες χρονιές. Και όχι πολύ μακριά. Το 12, το 15. Μετά που οκτακομματική ήταν η Βουλή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν έχει ζήσει και έχει βάλει ο ελληνικός λαός με υψηλό ποσοστό τρίτο κόμμα τη Χρυσή Αυγή μέσα, θα σου έλεγα ότι έχουμε αποκτήσει αυτοί που είμαστε και πιο παλιοί. Αν θέλεις, όπως είμαι εγώ, 11 φορές έχω βγει βουλευτήνα. Και πάρα πολλοί άλλοι. Και ένα κόμμα που έχει 100 χρόνια ιστορία, το ΚΚΕ, έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία. Μήπως την έχει βάλει περίπου και τώρα τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή? Μισό λεπτό θα φτάσω μέχρι εκεί. Το σκοτάδι το αντιμετωπίζεις μόνο με φως. Άλλος τρόπος να σκίσεις τα σκοτάδια από το φως δεν υπάρχει. Ό,τι μορφή και αν πάρει το σκοτάδι, ό,τι κουστούμι και αν φορέσει, ό,τι στολή και αν κουβαλάει, ό,τι άποψη και αν εκφράσει, το πρόβλημα είναι να σταθείς απέναντι και όρθιος. Αυτοί λοιπόν που μπήκανε μέσα και πιθανόν εμφορούνται από αυτές τις ιδέες, είναι μαθηματικώς βέβαιον, κοιτώντας τη Βουλή όπως είμαστε, εμάς θα μας βρουν απέναντι και όρθιους. Τώρα έχει μπει κοστούμι στο σκοτάδι. Μη συνεργάσουμε. Απολύτως. Απολύτως έχει μπει. Μόνο εσάς. Απολύτως έχει μπει. Μόνο το ΚΚΕ. Να παραδεχτούμε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Από τα μίντια μέχρι τα κόμματα τα υπόλοιπα μέσα στη Βουλή. Απέναντι στους Ναζί και στους φασίστες, μαχητικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μόνον εμείς σταθήκαμε. Στους άλλους υπήρξε είτε δευτερεύουσα προεκλογική και μη στη διάρκεια της θητείας διαδικασία, είτε εξυπηρετική, είτε ανεκτική. Θυμίζω ότι η προλαλήσασα εδώ είχε πει ότι μπορεί να διορθωθεί και η αντίληψη αυτών των ανθρώπων και να γίνουν καλοί. Σας θυμίζω, έχουν γίνει χρόνια τώρα ολόκληρα, με εκτός της Βουλής. Το έχει πει αυτό. Ναι, με εκτός της Βουλής στη Χρυσή Αυγή έχουμε ακούσει περί καλής Χρυσής Αυγής. Και χθες δεν ακούσαμε μια βουλεύτρια της Πλεύσης Ελευθερίας ότι είναι δυναμική αγάπη για την Ελλάδα. Κάτι τέτοιο. Αυτό το διευκρίνησε, δεν με απασχολεί. Ακούσαμε όμως και από στόματα ανθρώπων εδώ, ακόμα και από την κυβέρνηση. Ότι καθίστε να δούμε κιόλας και πώς θα είναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Γίνεται μια προσπάθεια. Άρα εσείς ξέρετε τι είναι αυτή? Ναι, απολύτως. Τι είναι? Γίνεται μια προσπάθεια πλήθη. Χωρίς να έχουν δώσει δείγματα γραφής, κυρία Καμέλη. Ναζί, φασίστες, μαύροι, αποχρώσεις του μαύρου. Με αρχηγό τον Κασιδιάρη. Δεν ξέρω, κοιτάξτε να δείτε. Απολύτως. Είναι προφανές, είναι ορατό, είναι ρυθέν, είναι εξυπνάδα του. Που χρησιμοποίησε το σύστημα να δει. Προσέξτε όμως. Ο κύριος Κασιδιάρης βγήκε με τουίτ και χαιρέτησε την. Το κύριος μ' αρέσει. Τρελαίνομαι. Λέμε ο Μητσοτάκης, λέμε ο Τσίπρας και λέμε ξαφνικά ο κύριος Κασιδιάρης. Ναι, 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 καταλαβαίνεις πολύ καλά και εγώ γιατί το λέω. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω απολύτως. Λοιπόν, δεν είναι κύριος. Δεν είναι πληθυντικός ευγενής. Και δεν είναι αντισυστημικός. Χρησιμοποίησε το σύστημα. Αν ψάξετε να βρείτε την ιδεολογική μήτρα αυτής της αντίληψης, χρησιμοποιώ το σύστημα για να επιβάλλω τις ναζιστικές μου και ακροδεξιές μου θέσεις, θα γυρίσετε πίσω στο Χίτλερ. Είναι δημοσιευμένο ακόμα και στο περιοδικό της Χρυσής Αυγής. Το έχω αναδημοσιεύσει εγώ στο Ριζοσπάστη που έλεγε θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα, θα το πάρουμε με το μέρος μας, θα πάρουμε όλα τα προνόμια, θα κάνουμε, θα διάξουμε. Να μου πείτε εσείς ότι το σύστημα θέλει να τους κρατήσει απ' έξω, προσέξτε. Αρεοπαγήτης ήταν αυτός που παραλίγο να μπει για λογαριασμό τους μέσα. Ναι, έτσι όμως μήπως. Διαφήμιση έγινε. Μήπως φωτογραφίζουμε το κόμμα που εκπροσωπεί ο κύριος Γιουλέκας δίπλα σας. Φωτογραφίζουμε και το κόμμα που εκπροσωπεί ο κύριος Γιουλέκας. Δηλαδή ότι τη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να τη συμφέρει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν οι Σπαρτιάτες. Είναι σαν να λέτε αυτό το πράγμα. Και θεωρούμε προσχηματικά όλα αυτά που κάνουν, κύριε Κανέλη, από τη Νέα Δημοκρατία? Είναι προσχηματικά όλα αυτά? Υπάρχουν προσπάθειες να μην μπει ο Κασιδιάρης? Εγώ θεωρώ, ακούστε με. Υπήρξε μέρος της μη νεοδημοκρατικής παράταξης που νόμισε ότι οι Χρυσαυγίτες θα κοντίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο συμφέρον από τη Νέα Δημοκρατία
να ξεχωρίσει αυτό που φαινόταν η κακιά άκρα δεξιά. Αλλά σας θυμίζω ότι όταν μιλάτε για άκρα δεξιά στην Ελλάδα, πρέπει να μην ξεχνάει κανένας και να μην παθαίνει αμνησία την επομένη των εκλογών. Η άκρα δεξιά στην Ελλάδα, με τη μορφή του βαθέως μπλε του κυρίου Καμένου, συγκυβέρνησε με την αριστερά 4,5 χρόνια. Αλλά αυτό το παραμύθι τώρα μην το αναπαράγεται. Παραμύθι δεν είναι. Προφανώς μια πραγματικότητα είναι, κύριε Καμένο. Σήμερα θα λαϊκή, είναι μια λαϊκή κεντροδεξή ήταν. Και εφάρμοσε ένα πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια λαϊκή δεξιά. Πολύ Νέα Δημοκρατία. Για να κλείσω τη φράση και να μην μείνει εκκρεμής. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας πρέπει να μας απασχολεί. Όταν οι νέοι άνθρωποι συντηρητικοποιούνται βαθιά. Όταν παρουσιάζεται ως ριζοσπαστισμός το γεγονός ότι σε ψηφίζουν νέοι και η κατεύθυνση είναι φιλονατοϊκή, φιλοπολεμική, φιλοευρωπαϊκή και μπροστά σου έχεις μία Γαλλία που βλέπεις τι υφίστανται και πώς αντιδρούν οι νέοι και έχεις και μία σειρά από πράγματα που είναι αρνητικές εξελίξεις στον κόσμο. Είμαι υποχρεωμένο να τα πω αυτά, αλλά δεν έχει τη θέση. Πρέπει να μιλήσουν όλοι όμως. Τότε ο κίνδυνος δεν είναι εντός Βουλής. Να κλείσω τη φράση. Ο κίνδυνος δεν είναι εντός Βουλής. Δεν είναι εντός Βουλής ο κίνδυνος. Είναι εκτός Βουλής. Και εκεί θα πολεμηθεί ο φασισμός. Εμείς τώρα από εδώ και μπρος θα τους αντιμετωπίσουμε κοινοβουλευτικά και πολιτικά. Τους αφήσατε στη δικαιοσύνη. Μα για όνομα αυτό, η αστυνομία, η αστυνομία μέσα, έχει την νοοτροπία της. Η αστυνομία έχει ναζιστές. Μα τι είναι αυτά τώρα, για όνομα αυτό. Μα είναι δυνατόν. Σιγά μη δεν έχει. Μα τώρα ωραία να πάρουμε να τσουβαλιάσουμε τους Έλληνες αστυνομικούς, τους Έλληνες στρατιωτικούς κτλ. Δεν είμαστε στο 1974, είμαστε το 2003. Είπα, φέρετε και την ψήφο τους και πριν και τώρα. Δεν τους τσουβαλιά με τους μεροκαματιάρδες στον δρόμο είμαστε τους αστυνομικούς τώρα σοβαρά. Έρχεται νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή που μιλάτε για όλα αυτά, το οποίο θα αφήνει τους συνταξιούχους να δουλεύουν, διάβαζα σήμερα, μόνο με 10%, και αυτό θα φανεί σαν πολύ βοηθητικό για τους συνταξιούχους. Και ξεχνάμε ότι όποιος δουλεύει και είναι στη σύνταξη το κάνει γιατί δεν του φτάνει η σύνταξή του. Και δεύτερον, αρχίζουν και λείπουν εργατικά χέρια και τα φέρνουμε κουβαλώντας κόσμο έξω με συμφωνίες με κράτη δίκη δουλεμπορίου. Και δεν ασχολούμαστε με αυτά, θα πρέπει να πάμε. Για όταν έχουμε δεχτεί τον αρχηγό των Σπαρτιατών να δηλώνει ότι η μάνα του Φίσα δεν είναι ηρωίδα. Που στέκεται όρθια. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Που αντιμετωπίζονται οι αντιφασιστικές διαδηλώσεις λες και κόβουν τη συγκοινωνία. Και δεν περνάνε οι αρχηγάρες. Οι μεγάλοι άνθρωποι που ξέρουν τι εστί φασισμός, ναζισμός, είναι ότι ήταν κοντά, είτε το ζήσανε, δεν ψηφίσανε αυτά τα κόμματα. Παρότι όλοι θα πιστεύανε το αντίθετο, άμα δείτε τα στατιστικά. Το τραύμα και το πρόβλημα είναι η νεολαία. Η απάντηση γιατί λέω εγώ ότι είμαστε εμείς. Για τις εργατικές συνοικίες σε μέρη που ανέβαιναν μέσα στην άγνοια και μέσα στη θολούρα. 18χρονα, 20χρονα. Ξέρεις, με αυτό το λαϊκό λίγο μάγικο και ανάγκη για ήρωας, νομίζαν ότι είναι καρτούν τώρα. Οι 300 του Λεωνίδα και This is Sparta και διάφορα τέτοια πράγματα που ψηφίσανε, που είναι οι μόνοι που μπορεί κάποιος να τους πει. Μήπως και τους παρασύρανε σε ένα επίπεδο σκόπιμα, βέβαια, έτσι και έντεχνα, και ανάλογα το περιβάλλον που προέρχονται, και από λαϊκά στρώματα. Η απάντηση ήμασταν εμείς. Και με τις τούρτες που κόβατε στους 67χρονους και τις καρδούλες του κ. Κουτσουμπά, κυρία Κανέλη. Πάρτε και εσείς μια ευθύνη. Αυτό που λέτε είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Καθόλου χαμηλό επίπεδο είναι και ξέρει πολύ καλά πολύ ο κόσμος. Πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλό. Λοιπόν, εσείς δεν είναι καθόλου χαμηλό επίπεδο. Γιατί δεν θα κλείσω με αυτό του κυρίου Καραμερογιάννου. Όπως θέλετε εσείς θα κλείσετε. Είναι σαν να πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα και να μην σου κλείσω. Ειδικά που δεν είναι λάσπη. Σε απελπισία. Σας συγχωρώ. Κλείνω με μία φράση μόνο. Κλείνω με μία φράση μόνο. Αυτά τα νέα παιδιά βρήκαν απέναντι εργατικό κίνημα γερό. Λοιπόν, θα μπορέσουμε να τα συγκρατήσουμε. Έχουμε μπροστά μας φεστιβάλ διαδικασίες. Θα τους αντιμετωπίσουμε. Καλό καλοκαίρι σε όσους έχουν λεφτά να κάνουν.